Σήμερα θα σου δείξω πώς να αλλάξεις ζάντες και να βάλεις άλλες με ακτίνες και πιο λεπτές σε πλάτος στη μοτοσικλέτα Malacuti Spectre 125 GP και για ποιο λόγο. Ένα ακόμα επεισόδιο αναβάθμισης, το νούμερο 4, εδώ στο Phantom Duck μόλις ξεκίνησε. Phantom Duck, το παπί φάντασμα. Εδώ βλέπουμε πώς είναι οι εργοστασιακές ζάντες όπου έχουν διαστάσεις 90-80-17 μπροστά και 120-70-17 πίσω. Και εδώ σου δείχνω πώς γίνεται η αντικατάσταση της μπροστινής ζάντας με μια άλλη λεπτότερη σε πλάτος, η οποία είναι με ακτίνες σε μια ολόδια μοτοσυκλέτα με το Malacuti που λέγεται Rusi Flash 150i GP. Ο λόγος της αλλαγής όσον αφορά το θέμα των επιδόσεων είναι ότι οι ζάντες αποτελούν μέρος της μη αναρτώμενης μάζας που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη δυναμική συμπεριφορά μιας μοτοσυκλέτας. Και εδώ στην περίπτωση των ζαντών ισχύει ότι όσο πιο ελαφριές τόσο πιο καλά, αφού το μικρότερο βάρος δημιουργεί και αντιστοίχως μικρότερες αδρανειακές δυνάμεις με ό,τι θετικό μπορεί να συνεπάγεται αυτό στην επιτάχυση της μοτοσυκλέτας. Και εδώ σου δείχνω πώς να αλλάχτεί η πίσω ζάντα. Οι ζάντες είναι ένας μόνο τομέας μιας συνολικής βελτίωσης. Μία αλλαγή ζαντών μπορεί να αλλάξει αρκετά τη συμπεριφορά της μοτοσυκλέτας προς το καλύτερο. Και εδώ είναι το τελικό αποτέλεσμα. Κάνε ένα μεγάλο like, σπάσε το κουμπί το like, γράψε σχόλιο από κάτω αν εσύ στο δικό σου Malacuti Spectre 125 GP έχεις βάλει ζάντες λεπτές με ακτίνες και κάνε μια εγγραφή. Και σε περιμένω στο επόμενο βίντεο.